10 λεπτά περίπου μετά το ζέσταμά σας, δηλαδή θα σας υπολογίσετε 10 λεπτάκια ζέσταμα. Μοκέτα. Προτείνω οι πιο αργοί κολυμπητές να κάτσουν ή λίγο πιο πίσω ή να πάνε λίγο πιο αριστερά για να μην γίνει συνοστισμός στην πρώτη. Η πρώτη σημαδούρα εδώ μπροστά την αφήνουμε στο δεξί χέρι, από αριστερά δηλαδή πάνω. Και βάζουμε πορεία για την κάθε σημαδούρα. Το βάθος. Αριστερή στροφή. Βάζουμε σημάδι το μόλο, αν δεν βλέπετε τη σημαδούρα, το ιστιοπλοϊκό. Είναι εκεί δεύτερη στροφή, στα πάλι αριστερά. Και μετά στην σημαδούρα αυτή είναι εδώ την πρώτη πάλι. Αντιπάζω από δεξιά στροφή για να κλείσουμε το τρίγωνο. Και μετά βγαίνουμε να τερματίσουμε εδώ. Ερωτήσεις άλλες. Ο πρώτος αθλητής που βγαίνει της κολυμπής. Οι άλλοι αθλητές που βγαίνουν. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Νίκο. Μπράβο, Νίκο. Μπράβο, Νίκο, μπράβο. Τις κινήσεις βλέπετε μόνο. Δημήτρη Μπλούζα, Αντρέα Βαλής. Πώς βγήκαν έξω. Πολύ καλά πήγε. Πώ είναι η γυναίκα, ε! Μόλις τερμάτισε ο πρώτος αθλητής. Ζαμάγια δεν είναι. Ναι. Ζαμάγια αυτό. Ναι.
είπε στην κυρία μας. Ο πρώτος νικητής, ο νικητής του αγώνα. Ο δεύτερος αθλητής, ο θεολόγος. Ο τρίτος νικητής. Θανάς Καματερός τερματίζει. Τέταρτος. Πέμπτος. Και του Πρόεδρου του Ομιλατικού Ομίλου του κ. Νικολάου Πρέζα, που είναι και οι διοργανωτές αυτής της πολύ μεγάλης διοργάνωσης σήμερα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμμετέχοντες και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν για να πραγματοποιηθεί αυτό το πολύ σημαντικό αγώνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τον Σώτα Αυτέ, τον Σαμαρίτη, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την ομάδα Διάσπαση, τον ΔΟΠΑΦ, το Ποδηλατικό Μιλοκό, την κοινότητα Κεφάλου, τους εθελοντές, την Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέλου Πέντατλου και φυσικά σε όλους τους ανώνυμους εθελοντές που συμμετείχαν σήμερα στο διαγραφείο για την πραγματική διοργάνωση. Θα ξεκινήσουμε τις απορτές και ξεκινάμε με τις κυρίες μας, με τις γυναίκες. Στη δεύτερη θέση, η κυρία Ξανθοπούλου έχει με πρώτο χώρο 4 λεπτά και 13. Bravo Nico! Bravo Nico! Bravo Nico! Bravo Nico!